Αυτό. Εμείς κάναμε το εξής. Όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, όπως σας είπα, η Τρόικα ζητούσε να κόψουμε περίπου τα μισά χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης. Αν γινόταν αυτό, κατέπιπτε το σύστημα. Mm-hmm. Πιστέψαμε και επιμείναμε. Ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι, να την πείτε. Όχι, να μην κόψω τον Υπουργό, ναι, να ολοκληρώσει. Ναι, πιστέψαμε και επιμείναμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα 2/3 από αυτά που θα κόβονταν να γίνουν αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές εξορθολογισμού. Επειδή όμως δεν μπορεί ο κάθε δήμαρχος να είναι εξίσου καλός, να είναι εξίσου τίμιος, εξίσου αποτελεσματικός, γι' αυτό στείνεται ένα παρατηρητήριο και αυτό, αν θέλετε, ήταν και η διπλωματική μας αντίδραση στην διαπραγμάτευση, που, μια που το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το σπίτι των Δήμων, και από εκεί θα παρακολουθείτε η καλή εκτέλεση κάποιων επιχειρησιακών σχεδίων για τα οποία θέτουν στόχους, τους οποίους θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Δεν θα παρέμβουμε εμείς να πούμε στον κάθε Δήμο τι θα κάνει για να εξοικονομήσει πόρους ή για να βγάλει πρόσθετα έσοδα από την αγορά. Αυτός θα προσδιορίσει τους στόχους και εμείς θα παρακολουθούμε την καλή εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου, βοηθώντας με ό,τι εργαλεία μπορούμε να του δώσουμε. Βέβαια, προσέξτε, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, είτε από αδιαφορία, είτε από την αναποτελεσματικότητα και όχι από αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες είναι κατανοητές, τότε θα υπάρχει η πολιτική της φορολογικής αποκέντρωσης, την οποία πάντα ζητούσε και η ΚΕΔΕ και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή θα δίνουμε την δυνατότητα στο Δήμαρχο να επιβάλλει τοπικό φόρο προκειμένου να καλύψει τη μαύρη τρύπα που δημιούργησε η πολιτική του. Εδώ αυτός ο φόρος. Ναι, εδώ τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να ξεφύγουμε λίγο και από, δηλαδή, από το λαϊκισμό. Όχι. Ούτως ή άλλως οι πολίτες πληρώνουν. Δηλαδή, είτε δώσω εγώ τα λεφτά που εισπράττονται από την αύξηση των κεντρικών φόρων, είτε τα λεφτά αυτά εισπραχθούν απευθείας με την αύξηση του τοπικού φόρου, mm-hmm. οι πολίτες θα πληρώσουν πάλι. Το ζήτημα είναι ότι αν ο Δήμαρχος έχει και την απόλυτη πολιτική ευθύνη να διαμορφώσει αυτό στην τοπική ισορροπία, θα το κάνει πρώτον καλύτερα και δεύτερον θα υπάρξει και μια λογική συνευθύνης πολιτικής. Δεν μπορεί να δίνει, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Ακημίδη, ούτε στην πλειοψηφία των Δημάρχων. Συγγνώμη, αλλά τη ξέρετε τη όμως πολύ, πολύ καλά αρχή, ότι όχι, όταν όχι υπήρχαν περιπτώσεις που έδινε, το κράτος λεφτά, έμεναν απλήρωτοι εργαζόμενοι για να γίνουν εκδρομές, για να γίνουν εκδηλώσεις, για να γίνουν πανηγύρια. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ο Δήμαρχος που ξέρει που ότι πια αν ξοδέψει χωρίς περίσκεψη τα χρήματα τα οποία διαθέτει και δεν καλύψει τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου του ή δεν καλύψει τις μισθοδοσίες, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πιθανότητα να χρειαστεί να επιβάλλει τοπικούς φόρους, με μεγαλύτερη σοβροσύνη, με μεγαλύτερη προσοχή θα ασκήσει το διευθυντικό του δικαίωμα. Ελάτε, και νομίζω ότι θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Ακημίδη, δηλαδή.